Το έγκλημα της Λάρκο έχει αυτούργο, κυβέρνηση Νουδού και πρωθυπουργό. Το έγκλημα της Λάρκο έχει ιστορία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα συνθήματα φωνάζουν οι εργαζόμενοι της Λάρκο και όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ και ώρες έξω από αντίξωες συνθήκες εδώ στη Βουλή απ' έξω και αποτυπώνουν τι? Τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων ως τώρα και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας που έφερε αυτή την κατάπτυση τροπολογία στις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Ιουνίου πριν τη δίκη για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Τι θέλει να πετύχει η κυβέρνηση? Θέλει να καθαρίσει την επιχείρηση από τους εργαζόμενους και να προχωρήσει η εκποίηση της ΛΑΡΚΟ. Μεταβιβάζει στον ειδικό διαχειριστή τη δυνατότητα να περιορίσει ή να διακόψει τελείως τη λειτουργία της εταιρείας, να αναθέσει τη φύλαξη και τη συντήρηση σε ιδιώτες και να συντελεί διαχειριστικές πράξεις ανοίγοντας και με αυτόν τον τρόπο το δρόμο για την καταγγελία συμβάσεων εργασίας για την απόλυση εργαζομένων. Ποιος σας είπε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχετε δικαίωμα να καταδικάσετε στην ανεργία, στην ανέχεια τους εργαζόμενους και τις οικογένειες στη Λάρκο, αλλά και χιλιάδες λαού της ευρύτερης περιοχής που κινδυνεύει με ειρημοποίηση, τώρα να αποσύρετε την τροπολογία? Πρόκειται για απαράδεκτη, απάνθρωπη, άτιμη, αντεργατική και επιζήμια για τους εργαζόμενους, τη χώρα και το λαό. Η απόσυρσή της είναι απέτηση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Κύριε της κυβέρνησης, λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο, όπως λέει ο λαός μας, που στην προκειμένη περίπτωση της ΛΑΡΚΟ είναι οι περήφανοι εργάτες, οι οικογένειές τους, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, η εργατική τάξη της χώρας μας και οι αυταπασχολούμενοι που σήμερα όλοι συμμετέχουν στη συγκέντρωση αλληλεγγύης ενάντια στην προσπάθεια τη δική σας, της κυβέρνησης, να βάλει τα φόπλακα στη Λάρκο. Σε αυτή την επιχείρηση που οι εργάτες έχουν χύσει το αίμα τους στην κυριολεξία, αφού πάνω από 80 οι νεκροί και εκατοντάδες οι εκαταμένοι, σε μια σκληρή δουλειά που οι εργάτες κάνουν το χώμα ατσάλι. Η κατάπτυστη αυτή τροπολογία είναι στην κατεύθυνση της προκλητικής ερμηνείας του εκλογικού αποτελέσματος για επιτάχυνση των επιλογών της αστική τάξης και των συμμάχων της και όχι το μήνυμα που σας έδωσε πραγματικά ο λαός στις ευρωεκλογές. Αλλά αυτοί είστε πολιτικό προσωπικό της δικτατορίας του κεφαλαίου. Η πολιτική σας, κύριοι, καταδικάστηκε. Αυτό είναι το μήνυμα που σας έστειλε ακόμη πιο καθαρά ο λαός των χωριών γύρω από τη Λάρκο. Συντάχθηκε με την πρόταση του νόμου του ΚΚΕ για τη Λάρκο, την οποία εσείς την απορρίπτετε. Ένας λαός που στάθηκε αλληλέγγυος στον δίκαιο, πολύχρονο, σκληρό, ανυπότακτο αγώνα των εργατών της Λάρκο. Αγώνα σύμβολο που συγκινεί, παραδειγματίζει την εργατική τάξη όλης της χώρας, γιατί πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού, της συνένεσης στην πολιτική του κεφαλαίου. Αγώνας που βάζει μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Αγώνας που δείχνει τη δύναμη της αγωνιστικής ενότητας, της εργατικής τάξης και της αλληλεγγύης των λαϊκών δυνάμεων. Αυτός ο αγώνας έβαλε εμπόδια στα σχέδια της κυβέρνησης, απέτρεψε τις απολύσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Ηθικά και πολιτικά, οι εργαζόμενοι της Λάρκο είναι οι νικητές. Η τιμένη είναι αυτή η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των προηγούμενων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που διαχειρίστηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τη Λάρκο στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επέβαλε και το πρόστιμο στη Λάρκο και χρησιμοποιήθηκε ως αιχμή για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της ιδιωτικοποίησής της.
Εδώ, στη Λάρκο, οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση είναι δρακόντιοι και με πρόστιμο. Αντίθετα με τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης που πάνε και τα ροκανίζουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα 21 δις ευρώ τα τελευταία 3 χρόνια για τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τις 500.000 ευρώ την ημέρα που δαπανούνται για τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Λάρκο, κύριε, είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλαιο μέσα από την επεξεργασία των δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα αυτά είναι κουβαλτιούχα, γεγονός που τα καθιστά δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος τα κοιτάσματα χρωμίου που μαζί με το νικέλιο είναι τα υλικά που δημιουργούν το ανανοξείδωτο χάλιβα, προϊόν τεράστιας αξίας που αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα εισάγεται στη χώρα μας. Κύριε, ξέρετε πολύ καλά ότι στη Λάρκο έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία πειράματα παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα, πειράματα παραγωγής καθαρού νικελίου με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, πειράματα παραγωγής καθαρού νικελίου και διαχωρισμού του κουβαλτίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας, μέθοδος που αξιοποιείται για την παραγωγή νικελίου που προωθείται στην κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης και διαχρονικά των κυβερνήσεων ως προς τη λειτουργία της Λάρκο είναι ότι αυτή δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Σήμερα όμως, πιο ξεκάθαρα παρά ποτέ, είναι ορατό γιατί η Λάρκο εικονικά δεν είναι βιώσιμη. Με πρόσημο ότι η Λάρκο έχει πρόστιμο για κρατικές ενισχύσεις, έμεινε χρόνια μακριά από χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Το γεγονός αυτό την έφερε πίσω στον εξχρονισμό και στην ανάπτυξή της για να μπορεί να παραμείνει βιώσιμη. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι με πολιτική απόφαση και ευθύνη διαχρονικά δεν είχαν προχωρήσει η καθετοποίηση της παραγωγής και η παραπέρα ανάπτυξή της σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, έφεραν την εικονική μη βιώσιμη εταιρεία. Έφεραν την απαξίωση επί της ουσίας των δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας να παράγει και να μεταποιεί τον ορυκτό της πλούτο ως τελικό προϊόν για τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας, των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Το ΚΚΕ προβάλλει σταθερά ότι η Λάρκο μπορεί να λειτουργήσει με τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων σύμφωνα με την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει. Το ΚΚΕ με όλες τις δυνάμεις συνέβαλε στην εξασφάλιση της αγωνιστικής ενότητας των εργαζομένων κόντρα στην επίθεση κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των εχθρικών δυνάμεων για την προοπτική της Λάρκο. Στηρίζει τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους που απορρίπτουν συνολικά το σχέδιο της κυβέρνησης. Απαιτούν και απαιτούμε την απόρριψη της τροπολογίας και συνεχίζουμε μαζί με τους εργαζόμενους τον αγώνα και τα αιτήματα που διεκδικούν πρώτα και κύρια για τη διασφάλιση της εργασίας τους, την παράδοση των συμβάσεων μέχρι τη μεταβίβαση της Λάρκο στο νέο ιδιοκτήτη. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα αιτήματα τα οποία ήδη από εδώ έχουν υποθεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.